Εσύ. Σου γίνε κάποια πρόταση από κάποιον? Θεωρώ ότι όλοι έχουν το δικαίωμα στο πώς μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους. Μάλιστα. Τι θα ήθελες δηλαδή εσύ να αλλάξεις, ας πούμε, ως... Κάποιοι πάνε σαν πολιτικοί, κάποιοι πάνε σαν γιατροί, ενώ στο επάγγελμα. Νομίζω ότι αν έρθει η ώρα να πάει και κάποιος σαν απλός πολίτης... Δεν θα ήταν καθόλου κακό. Για να μιλήσει και για να εκπροσωπήσει τη χώρα του, δεν θα ήταν κάτι κακό. Πάρα πολύ σωστό. Γιατί ακούει κιόλας, και ειδικά εσύ, είμαι σίγουρη ότι ακούς διάφορους προβληματισμούς από τους πολίτες, γιατί σε γνωρίζει ο κόσμος και είσαι και πολύ αγαπητή, και σίγουρα είναι κάποια πράγματα που θα θέλεις να περάσεις εκεί. Ακριβώς. Και επειδή μιλάω και τα αγγλικά φαρσί, θεωρώ ότι ήταν η ευκαιρία μου να πάω να τα κάνω πράκτης. Μάλιστα. Οι δικοί σου τι είπανε για αυτή την απόφασή σου, ας πούμε ο Τάσος ο Τρίφωνος ή ο Μιχάλης ο Σοφοκλέος, ας πούμε, οι κοντινοί σου άνθρωποι που συνεργάζεσαι κιόλας μαζί τους καθημερινά? Η μαμά μου είναι χαρική διότι θα έρχεται η Ευρώπη συχνά μαζί μου. Ωραία με αυτό. Κοίταξε. Θέλει να έρχεται μαζί σου στην Ευρώπη, ας πούμε, σε ποιες χώρες? Δηλαδή, θα σου πω, η μάμα μου μουρμουρά δύο πράγματα από τον καιρό που γεννήθηκα. Ή να παντρευτείς ή να γίνεις ευρωβουλευτή. Αφού δεν μπόρεσα να τη ικανοποιήσω το ένα, είπα να προσπαθήσω να τη ικανοποιήσω τη δεύτερη της επιχειρία. Ο πρώτος προορισμός θα είναι οι Βρυξέλλες, να φανταστώ. Ακατάθμητα. Τίποτα λιγότερο. Χριστιανά μου, θα αφήσεις όλες τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις ή θα το κάνεις παράλληλα, θα γράφεις, τι θα κάνεις? Δεν αποφάσισα ακόμα, γιατί με το να κατεβεί κάποιος υποψήφιος δεν σημαίνει ότι θα εκλεγεί για να σκεφτεί και την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Πρώτα ο Θεός. Μάλιστα. Τι χρώμα κουστούμιου θα φορήσεις την ημέρα εκείνη τον Μάιο που θα έτσι... Θα πας στην Άλφη. Θα έχεις τα φώτα της επικαιρότητας. Άσπρο, της Ανάστασης. Α, στην Αθιένου τι λένε? Περιμένουν πώς και πώς να πάνε να με ψηφίσουν. Και όταν με ψηφίσουν, μέταξαν ότι θα κάνουν ένα πολύ τεράστιο πάρτι που θα κερνούν όλο τον κόσμο τα Αθηνίδη καλοκούμια, ξηρούς καρπούς. Και περιμένουν πώς και πώς. Μου είπαν ότι αν εκλεγώ και πάω στις Βρυξέλλες, θα στέλνουν μαζί μου όλα τα κατεψυγμένα είδη για να φάσουν και οι Ευρωπαίοι. Το Αθηνίδη καλοκούμι, το χαλούμι. Πάντα με το χιούμορ σου, ρε Χριστιανά, μα ακόμη και σε αυτή την είδηση έχεις το χιούμορ σου εσύ. Ακατάχνοτα. Το χαλούμι είναι χάσαμεντο. Να κάνεις κάτι να το φέρεις πίσω. Σωστό. Ωι. Έχουμε και να χάσουμε το χαλούμι. Εντέγειος εδώ. Κάποιος να πάει να αγωνιστεί για το χαλούμι. Εσύ. Ορίστε. Θα αγωνιστείς εσύ για το χαλούμι. Βέβαια. Μάλιστα. Γιατί το αθιενήτικο λοκούμι μπήκε ήδη, αναγνωρίστηκε και είναι προστατευόμενο είδο της UNESCO. Βέβαια. Άρα αφού το καταφέραμε σαν Αθιένου το αθιενήτικο χαλούμι, ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε και να παλέψουμε και για το χαλούμι της Κύπρου. Μάλιστα. Με ποιο κόμμα θα κατεβείς ή να το αφήσουμε για έκπληξη αυτό? Ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη. Βέβαια, και να μου πείτε ότι αυτή η περίπτωση που καταφέρω και εκλεγώ, τι δώρο θέλετε να καταφέρω από τις Βρυξέλλες? Ένα μαγνητάκι ή ένα ποτήρι, γιατί συλλέγω τα ποτήρια εγώ. Εγώ συλλέγω τις χιονόμπαλες. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα μία σοκολάτα, να σου πω την αλήθεια. Ωραίο. Ωραία. Το πιο ακριβό είναι τώρα της Ευρυπίδου. Το πιο φτηνό. Και θα βγάλω εννοείται και όλους τους με τη Μέρκελ, με όλους τους υπόλοιπους και θα σε στείλω. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά μου. Να μην πούμε περισσότερα πράγματα. Καλή επιτυχία. Όταν θα είμαστε κοντά. Ευχηθείτε μου καλή επιτυχία. Βεβαίως. Καλή επιτυχία, Χριστιανά μου. Τον Απρίλιο. Με την ίδια σοβαρότητα πάω και στην Ευρώπη. Ωραία. Τον Μάρτιο-Απρίλιο, αν θέλεις, έτσι έρχεσαι και από εδώ κοντά να μας πεις περισσότερες σκέψεις που έχεις. Εξαρτάται τι συνεδρίες θα έχουμε στην Ευρώπη, Χριστιανά μου, διότι ξέρεις, είναι δύσκολο το πρόγραμμα μας εμάς των Ευρωβουλευτών. Εξαρτάται τι πρόγραμμα θα έχουμε. Ελπίζω να τα καταφέρω να σας ξαναδώ σύντομα. Εντάξει, Χριστιανά μου, καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας. Είμαστε μαζί σου. Χριστιανά, θυμίσου, είμαστε μαζί σου. Βέβαια, να με ψηφίσετε. Να είσαι καλά, φιλάκια, σ' αγαπάμε πολύ.